Θυμάστε εκείνον το περίεργο ερευνητή επιστήμονα, το Φαρσαλινό, που έλεγε: παιδιά, αυτά είναι πρωτοφανή που γίνονται. Πώς τους κυδεύουν, πώς τους θάβουν τους ανθρώπους μας. Ήρθε η ώρα και, για παράδειγμα, το ένα μετά το άλλο τα δημοτικά κινητήρια σε Λάρισα, Ηράκλειο, Πάτρα, Βόλο, πάνε να βγάλουν τους νεκρούς να κάνουν ανακομιδή, γιατί έχουν και πρόβλημα χώρων και είναι άλλοι ότι από το πρωτόκολλο ταφής. Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Φαρσαλινό. Καλημέρα, κύριε Φαρσαλινέ. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακροατές. Κοιτάξτε τώρα, πριν 3 χρόνια ήσασταν ούλτρα περίεργος στα όρια του ψεκασμού. Να το πω έτσι ακριβώς όπως το έλεγαν. Τώρα έχει ξεσπάσει άλλος με τους νεκρούς από και με COVID, με τη μακάβρια διαπίστωση ότι έχουμε αναγκαστική παράταση της ανακομιδής στα κημητήρια λόγω μη αποσύνθεσης. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, δεν απολογείται κανένας και ακόμα μετά από τόσα χρόνια δεν εξηγεί κανένας για ποιο λόγο συνέβησαν αυτά. Αν θυμάστε, δεν είχαμε μόνο εκείνο το σοου, λυπηρό σοου βέβαια, με τα σφραγισμένα φέρετρα, με τα σώματα μέσα στις σακούλες, με τους ντυμένους ως αστροναύτες να μεταφέρουν το σώμα, με το να μην επιτρέπουν στους συγγενείς να αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά τους νεκρούς τους, με το να ανοίγουν ειδικούς χώρους απομακρυσμένους στα νεκροταφεία, αν θυμάστε, για να μην μεταφερθεί ο ιός μέσα από το χώμα στους υπόλοιπους τάφους. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν αυτό. Δεν απολογείται κανένας. Και δεν θα σας πω, αυτά έγιναν το 2020 και θυμάστε ότι στην τηλεοπτική σας εκπομπή αναφέραμε για πρώτη φορά τα πρωτόκολλα έμπολα έναντι των πρωτοκόλων COVID, θανάτων, ότι αυτό δεν έχει γίνει πουθενά αλλού στον κόσμο, πουθενά, και ήταν υπέρβαση των οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων, ακόμα και του ΕΟΔΗ, που είχε βγάλει από τον Απρίλιο του 2020 και δεν περιέγραφε τίποτα από όλα αυτά. Και όλα αυτά καταλήξαμε, αν θυμάστε, γιατί το ψάξαμε για μέρες, ότι ήταν εντολή εγγράφος ενός ανθρώπου, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, κυρίου Πρεζεράκου. Μάλιστα, μάλιστα. Καλά το θυμάστε. Ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε μόνος του, χωρίς να υπάρχει πουθενά τεκμηρίωση, επειδή έτσι του ήρθε, και δεν έχει βρεθεί ακόμα κάποιος να τον στείλει στα δικαστήρια για να μας πει, να απολογηθεί και να πληρώσει για αυτό που έκανε, και να μάθουμε και εμείς τελικά ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτό. Αλλά προσέξτε, εδώ μιλάμε για το 2020-2021, άντε να γίνει το 2022. Να σας πω εγώ περιστατικό. 15 Φεβρουαρίου 2024. Φέτος. Λαμβάνω φέτος. Μήνυμα. Φέτος. 24, φέτος. Μάλιστα. Από 1,5 μήνα. Μάλιστα. 2 μήνες. Λαμβάνω μήνυμα στο Facebook από διαδικτυακό φίλο από την Καλαμάτα. Παρέλαβε τη νεκρή γιαγιά του από το νοσοκομείο Καλαμάτας, σφραγισμένη, τυλιγμένη, με εντολή προς το γραφείο κηδιών να μην ανοιχθεί το φέρετρο. Ο λόγος... Το αντιλαμβάνεστε. Το 2024. Εφαρμόζεται το ίδιο πρωτόκολλο, αυτό θέλετε να πείτε, ακόμη το και 2024, τώρα. Το 2024, ναι, ναι, ναι. Μα, συγγνώμη, αλλά... μισό λεπτό, κύριε Φαρσαλιά, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Εδώ... μιλάμε για πρόβλημα στα δημοτικά, μακάβριο, αλλά είναι αναγκαίο να το πούμε. Γιατί η μακαβριότητα έχει ξεκινήσει από τον τρόπο που βλέπαν οι συγγενείς να θάβουν τους δικούς τους. Αλλά κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για πρόβλημα όχι σε ένα. Στα περισσότερα δημοτικά κινητήρια, ιδίως των μεγάλων αστικών κέντρων, στη Λάρισα έχει σκάσει θέμα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο τώρα πήραν απόφαση για παράταση. Και, για... ναι. Και είναι αμφίβολο αν θα αποσυντεθούν τα πτώματα και μετά τα σώματα και μετά από 2 χρόνια που δίνουν παράταση. Είναι αμφίβολο. Είναι αμφίβολο. Στο Βόλο, φίλος, ο οποίος έχασε μητέρα και πατέρα, και όχι μόνο αυτό, δεν τον άφησαν να πάει σε καμία κηδεία επειδή είχε COVID. Τον κλείδωσαν στο σπίτι. Το αντιλαμβάνεστε? Για να θυμόμαστε λίγο τι έχουμε ζήσει, Τι έχουμε ζήσει. Χάνει κάποιους γονείς του και επειδή είχε COVID δεν τον άφησαν να πάει στην κηδεία. Αυτά έχουμε ζήσει τον 21ο αιώνα.
Πρέπει να τα θυμόμαστε, κύριε Σαχίνη, και πρέπει να βλέπουμε την αθειδοσία. Αυτό σας είπα το περιστατικό στο νοσοκομείο Καλαμάτας, και δεν βρέθηκε ένας να πάει να τους μηνύσει όλους, να δούμε ποιος έδωσε την εντολή και από πού και ως πού δίνει την εντολή. Κάποιοι φαίνεται ότι έχουν τα νοσοκομεία ως τσιφλίκια τους. Τώρα, η διοικήτρια είναι κάποιο από το ιατρικό προσωπικό, είναι όποιος και να είναι, δεν πρέπει να πληρώσει. Εδώ πρέπει να αντιληφθούμε όμως το επίπεδο ανικανότητας, έλλειψης παιδείας και έλλειψης ενσυναίσθησης. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις διοίκησης, είτε κεντρικά, είτε περιφερειακά, είτε και σε επίπεδο ακόμα επιστημονικό, και κάνουν πράγματα επιδεικνύοντας μοναδική ανικανότητα ακόμα και να σκέφτονται τι είναι αυτά που κάνουν. Πρέπει να είναι άνθρωποι τελείως ανεκπαίδευτοι και αμόρφωτοι επιστημονικά και ηθικά κυρίως, έτσι. Ναι, το ηθικό, είναι, αυτό. Το ηθικό είναι μεγάλο δεν κομμάτι, θέλω. Το περιγράφατε. Αντιλαμβάνεστε, οι συγγενείς ξαναζούν το ίδιο δράμα. Δηλαδή, ο φίλος που σας είπα, ο οποίος δεν μπόρεσε να πάει στην κηδεία, πήγε να κάνει την εκταφή και ο υπάλληλος ο οποίος συνετέπειζε την εκταφή, μόλις άκουσε την COVID, έφυγε τρέχοντας, διότι του είπε, μου τα περιέγραψε ο ίδιος, του είπε ότι ακόμα δεν μπορεί να συνέλθει από το σοκ αυτού που είδε όταν λίγες μέρες πριν πήγε να κάνει εκταφή σε έναν άλλον που είχε καταλήξει από COVID. Επειδή δεν είχε αποσυντεθεί, αν να καταλάβω, έτσι. Βεβαίως. Αυτό είναι το πιθανότητα. Και μη φαντάζεσαι ότι είναι άθικτα τα σώματα. Πρέπει να είναι σε μια δραματική κατάσταση. Όταν ένας άνθρωπος ο οποίος ως δουλειά έχει τις εκταφές λέει ότι δεν μπορώ να συνέλθω από το σοκ αυτού που είδα, αντιλαμβάνεστε τι θα είδε. Κοιτάξτε, κύριε Φαρσαλινέ, είναι και το ηθικό, καλά το λέτε, και το επιστημονικό. Καταρχάς είναι ένα ερώτημα. Μα εδώ, κύριε Σαχίνη, αυτά δεν είναι λάθη. Αυτά είναι ο εξευτελισμός της ανθρώπινης υπόστασης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και βλέπετε ότι δεν μαζεύονται 5-10 άτομα να τους στείλουν όλους στα δικαστήρια, από τον κύριο Πρεζεράκο, ονομαστικά, που έδωσε την εντολή, και υπάρχουν έγγραφα γι' αυτό, μέχρι όλους στους Δήμους. Γιατί, εγώ τους καταλαβαίνω, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα τα δικαστήρια δεν συνδυάζονται στο μυαλό της κοινωνίας με την απόδοση δικαιοσύνη, συνδυάζονται με ταλαιπωρία, με έξοδα και τελικά χωρίς να μην έχουν και αποτέλεσμα. Έτσι έχει συνδυάσει ο πολίτης μέσα του το να καταφύγει στα δικαστήρια για να βρει το δίκαιο του. Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα κοινωνικό θέμα, διότι όταν μόνο στο Δήμο Ηρακλείου έχουμε ήδη διετή παράταση δωρεάν, ευτυχώς, από κακού θα ήταν. Και αν, επαναλαμβάνω, και αν αποσυντεθούν σε 180 ενταφιασμένους στο νέο κημητήριο, οι οποίοι παραμένουν άσυπτοι, λόγω των μέτρων και των πρωτοκόλων του ενταφιασμού που τότε εσείς είχατε βγει στα κάγκελα, οφείλω να το πω αυτό, και εσείς είχατε βρει τα έγγραφα και ότι η εντολή ήταν τελικά του Γενικού Γραμματέα του κ. Πρεζεράκου, καταλαβαίνετε ότι αν αυτό συμβαίνει σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο, τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, παντού. Μα δεν είναι θέμα του Ηράκλειου, όπως καταλαβαίνετε. Παντού. Παντού εφαρμόζονται αυτά. Ναι, από τη Λάρισα ξεκίνησε η αποκάλυψη. Έχετε δίκιο. Και τώρα μου λέτε εσείς ότι υπάρχουν νοσοκομεία που εφαρμόζουν το ίδιο πρωτόκολλο, το οποίο δεν ξέρω αν υφίσταται. Είναι ένα ερώτημα. Όπως στην Καλαμάτα, το Φλεβάρι του 24. Ναι. Μα σας λέω, φέτος. Δηλαδή, φέτος. Αντιλαμβάνεστε το επίπεδο της ανικανότητας, ακόμα και αυτοί οι οποίοι δέχονται τις εντολές και απλά τις εκτελούν σαν ρομπότ, χωρίς ούτε καν να σκέφτονται, χωρίς να εκφράσουν μια αντίρρηση, δεν έχουν και τη στοιχειώδη επικοινωνία να αντιληφθούν ή να μάθουν ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό το πρωτόκολλο πουθενά. Και κακώς υπήρξε από την αρχή, βέβαια, γιατί το έχουν καταργήσει. Νομίζω εσείς το ψάξετε κάποια στιγμή και είδαμε ότι έχει καταργηθεί. Ούτε ενημέρωση δεν υπάρχει μεταξύ των φορέων εντός της διοίκησης, δηλαδή. Και συνεχίζουν τώρα το 24, προσέξτε, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, το 2024. Και μου λέει εδώ ο φίλος ο Χρήστος, κύριε Φαρσαλινέ, επειδή είστε ερευνητής στο χώρο της δημόσιας υγείας, σας ρωτώ, λέει ο Χρήστος, έχετε υπόψη σας αν τα νεκροταφεία, τα κημητήρια στην Ελλάδα έχουν τις προδιαγραφές κατασκευής λειτουργίας χωρών της Βόρειας Ευρώπης, για παράδειγμα. Άλλο θέμα τώρα αυτό.
Αλλά τέλος πάντων. Και προσέξτε, εδώ και είναι και πολλοί οι θεσμοί και διάφορα επίπεδα διοίκηση που συμμετέχουν. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε κεντρική πολιτική σκηνή, υπουργείο, έχουμε συνέχεια δήμους, δηλαδή σε τοπικό επίπεδο πλέον η πολιτική. Και μιλάμε για αγαστή αρμονία. Δηλαδή, κάποιος βγαίνει από το δικό του εγκέφαλο και παίρνει μια απόφαση η οποία έχει. Δεν είναι απαστείο, έτσι είπαμε. Το συναισθηματικό τραύμα στους συγγενείς τότε ήταν ανυπέρβλητο και μη αναστρέψιμο, προσέξτε. Αν θάψεις το συγγενή σου και δεν τον αποχαιρετείς τελευταία φορά, δεν έχεις ξανά τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό, έτσι. Mm. Επανέρχονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να ξαναζήσουν δεύτερο δράμα τώρα, επειδή κάποιος, επαναλαμβάνω, το οποίο τοποθετήθηκε σε θέση τέτοια ώστε να μπορεί να δίνει τέτοιες οδηγίες, αποφάσισε από μόνος του, χωρίς καμιά τεκμηρίωση, χωρίς να υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο αυτό να το κάνει, δεν υπάρχει λογοδοσία. Βλέπετε ποια είναι η συνταγή της ασυδοσίας, η έλλειψη λογοδοσίας. Ό,τι θέλουμε κάνουμε, όσους και αν επηρεάζουμε και όπως και αν τους επηρεάζουμε, όταν υπάρχει ασυδοσία και ασυλία σε τέτοιο βαθμό, βλέπετε ποια είναι τα αποτελέσματα. Κύριε Φαρσαλινέ, εκτιμάτε ότι αν υπάρξουν οικογένειες που προσφύγουν δικαστικά, υπάρχει υλικό, υπάρχει υλή? Υπάρχει τεράστιο υλικό, γιατί θα πρέπει αυτοί οι οποίοι ήρθαν, τα αποφάσισαν, να μην πω και αυτοί που τα εκτέλεσαν, να μας δείξουν από πού προέκυψαν και ποια, με βάση ποια στοιχεία πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις και δόθηκαν αυτές οι οδηγίες. Δεν υπάρχει πουθενά, επαναλαμβάνω, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, ακόμα και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος αντέγραψε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, έλεγε ότι μπορείς ακόμη και να αποχαιρετήσεις τον νεκρό σε ανοιχτό φέρετρο, ακόμα και να τον κλείνεις εσύ, όπως κάνουν οι Εβραίοι και το έχουν ως έθιμο να πλένουν οι συγγενείς το νεκρό σώμα του συγγενή τους. Λοιπόν, ακόμα και αυτό επιτρέπονταν τότε με βάση τις επίσημες οδηγίες, έχοντας μέτρα προστασίας. Δεν υπάρχει πουθενά η οποιαδήποτε οδηγία, είχα βγάλει μάλιστα από το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, είχα βγάλει έναν πίνακα που οι ίδιοι δημοσίευσαν και περιέγραφαν τις διαφορές μεταξύ κηδείας COVID των διαδικασιών και κηδείας έμπολα. Αυτό που αποφάσισε να εφαρμόσει εδώ ως πρότυπο ο κύριος Πρεζεράκος ήταν το πρωτόκολλο κηδείας έμπολα. Λέει εδώ φίλος ο Γιάννης, επειδή ασχολούμαι με τοποθέτηση μνημείων σε κημητήρια, ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται ότι η ταφή πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν σε μικρό βάθος και όσο είναι εφικτό να οξυγονώνεται εσωτερικά ο χώρος, το οποίο ευθύνεται και για την ταχεία αποσύνθεση σε 3-4 χρόνια. Φανταστείτε τι λάθος γίνεται κλείνοντας αεροστεγός το νεκρό. Ναι, ναι, ναι. Και επαναλαμβάνω, ποιος διασφαλίζει ότι σε 2 χρόνια θα αποσυνδεθεί το σώμα που θα δώσουν τώρα παράταση? Κανένας. Είναι πάρα πολύ πιθανό, κύριε Σαχίνη, την ίδια κατάσταση να βρουν και μετά από 2 χρόνια. Άρα εδώ... Κανονικά θα πρέπει να γίνει εκταφή και να αφαιρεθεί όλο αυτό το υλικό με τις πλαστικές σακούλες και τις μεμβράνες, γιατί και τα φέρετρα εξωτερικά ήταν τυλιγμένα με μεμβράνη, τα θυμάστε? Μήπως είναι θέμα, είναι έξοχο το ερώτημα του φίλου του Ευδόξιου. Κύριε Φασαλινέ, λέει, μήπως κατά τη γνώμη σας είναι θέμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας να στείλει ένα σχετικό έγγραφο, διότι σε όλα τα κημητήρια θα υπάρχει τέτοιο θέμα, για να το δουν οργανωμένα? Φυσικά και έτσι πρέπει να γίνει, και παραλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι είναι λύση απλά η παράταση. Διότι είναι πολύ πιθανό, δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, ότι σε 2 χρόνια μια αντίστοιχη κατάσταση θα διαπιστώσουν και τότε. Και δεν μπορεί να λυθεί αυτό με συνεχείς παρατάσεις. Δηλαδή πόσα χρόνια? Στις μεγάλες, κοιτάξτε, στα χωριά δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνήθως δεν τους κάνουν και ποτέ εκταφή. Αλλά στις πόλεις μεγάλες υπάρχει τεράστια έλλειψη χώρου. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό. Και μιλάμε για πάρα πολλά άτομα. Μάλιστα. Αυτοί που ήταν και με και από COVID, αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για χιλιάδες άτομα. Πάρα πολλοί είναι σε μεγάλες πόλεις λοιπόν.
Το να περιμένεις άλλα δύο χρόνια δεν είναι λύση. Είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε την ίδια κατάσταση και τότε. Κύριε Φαρσαλινέ, πριν σας αποχαιρετήσω και μάλιστα να πω ότι είστε σε ένα επιστημονικό συνέδριο στη Βραζιλία, άρα είναι άγρια χαράματα εκεί. Θέλω να κλείσουμε, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Θέλω να ευχαριστήσω την ακροάτρια, την Ευαγγελία. Δεν λέω το επίθετό της είναι στη διάθεσή μου νομικός, αλλά δεν είμαι εξοδοτημένος γι' αυτό. Η οποία μου έστειλε ένα έγγραφο επίσημο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν ξέρω αν το ξέρετε, Βρυξέλλες 27 Μαρτίου του 2024. Και είναι μια εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την ανάκληση της άδειας ετήσι του δικαιούχου κυκλοφορίας του προορισμένου για τον άνθρωπο φαρμάκου Βαξέβρια COVID-19 εμβόλιο της AstraZeneca. Ναι. Η ίδια η εταιρεία λοιπόν έρχεται στις 27 Μαρτίου του 2024 και ζητάει ανάκληση του τύπου αδείας που είχε λάβει για το εμβόλιο της. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πλέον απέστειλε το αίτημά της για να πάρει κανονική άδεια, γιατί ήταν ακόμα άδεια έκτακτη, και προφανώς αποσύρει και το σκεύασμα από την αγορά. Θυμάστε ότι ήταν το εμβόλιο το οποίο πρώτο και αμέσως συνδέθηκε με θρομβώσεις. Θυμάστε ότι ήταν το εμβόλιο για το οποίο ο Πρωθυπουργός μας είχε δηλώσει το καλύτερο εμβόλιο είναι το ταχύτερο, και τότε το είχε πει για αυτό το εμβόλιο, το οποίο ήταν το μόνο διαθέσιμο για κάποιες ηλικίες και προέτρεπε όλους να μην περιμένουν να πάρουν έγκριση τα υπόλοιπα τα mRNA και να έχουμε ποσότητες, να πάνε όλοι να κάνουν το AstraZeneca, όταν υπήρχαν χώρες που άρχισαν να σταματούν τη χορήγησή του ή να κατεβάζουν να ανεβάζουν τα όρια ηλικίας, να λένε ότι κάτω από 50 ή κάτω από 60 μην το κάνετε. Εδώ το καλύτερο εμβόλιο ήταν το ταχύτερο. Άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι με το αντικείμενο, αλλά δυστυχώς, για να είμαι και δίκαιος, και άνθρωποι σχετικοί του αντικειμένου τα ίδια έλεγαν. Αυτή η παράνοια επικρατούσε επί COVID και σας είχα πει ότι τότε ότι ζούμε ιστορικές στιγμές και κάποια στιγμή θα περάσει ο χρόνος, θα τα βλέπουμε και θα γελάμε. Δεν γελάμε, διότι ήταν δραματικά αυτά που συνέβησαν και τραγικά για αρκετούς, και πολύ φοβάμαι ότι με την ασυδοσία και την ατιμωρησία, κύριε Σαχίνη, είναι απλά θέμα χρόνου σε κάποια άλλη ίδια ή αντίστοιχη κατάσταση να τα ξαναζήσουμε. Διότι έχουμε δώσει την εικόνα ως κοινωνία ότι κάποιος μπορεί να παίρνει αποφάσεις που αφορούν όλο τον πληθυσμό, 10 εκατομμύρια, και να μένει ατιμόρυτος, να μην λογοδοτεί πουθενά. Την πήρα, έκανα λάθος, έκανα πράγματα από το κεφάλι μου και μόνο, χωρίς να έχω καμία τεκμηρίωση, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, δεν έγινε και τίποτα, γεια σας. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Και δυστυχώς είναι αυτό, και φταίνε, σε εισαγωγικά θα το βάλω, τους ρίχνουν ευθύνη βέβαια και οι πολίτες, διότι η αντίληψη που υπάρχει στην κοινωνία, και εδώ είναι και το ζήτημα να προβληματιστεί ο θεσμός ο ίδιος της δικαιοσύνης, να το ξαναπώ και να κλείσουμε με αυτό, ότι το να καταφύγει κάποιος στο δικαστήριο που είναι αυτονόητο δικαίωμα, δεν το έχει συνδέσει ο πολίτης με την απόδοση δικαιοσύνης και με το να δικαιωθεί. Το συνδέει με μια κατάσταση ταλαιπωρίας, τεράστιων εξόδων και αμφίβολου αποτελέσματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Ζαχίνη, και την ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, δυστυχώς. Κώστας Φαρσαλινός, στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα 3 χρόνια μετά. Εντάξει. Καλημέρα, κύριε Φαρσαλινέ. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα εκεί. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.